Μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί να λάβει χώρα μέσω του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δωματίων συνομιλίας, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, των ιστολογίων μέσω άλλων ιστοσελίδων σχετικά με ηλεκτρονικά παιχνίδια ή υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων, καθώς και μέσω κινητών τηλεφώνων. Πιο συγκεκριμένα, οι μορφές που μπορεί να πάρει μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 13 σημεία, τα οποία και εμπίπτουν σε μία από τις τρεις μεγάλες κατηγορίες της δυσφήμισης, της παρενόχλησης και της εξαπάτησης. Flaming. Ηλεκτρονικές αντιπαλότητες μέσω email με σκληρή και χυδαία γλώσσα. Online harassment. Επανειλημμένη αποστολή προσβλητικών μηνυμάτων. Cyber stalking. Παρενόχληση διαδικτυακή μέσω απειλών πρόκλησης βλάβης ή υπερβολικό εκφοβισμό. Cyber threats. Γενικές δηλώσεις μίσους, οι οποίες συνήθως καθιστούν το συντάκτη της δήλωσης συναισθηματικά αναστατωμένο, με ενδεχόμενο να βλάψει τον εαυτό του. Denigration. Αποστολή προς άλλα άτομα επιβλαβών, αναλυθών ή σκληρών δηλώσεων σχετικά με ένα πρόσωπο ή δημοσίευση τέτοιου υλικού στο διαδίκτυο με σκοπό τη βλάβη. Impersonation. Υιοθέτηση άλλης ταυτότητας και αποστολή επιβλαβούς υλικού με σκοπό τη βλάβη. Outing. Αποστολή ή δημοσίευση προσωπικών στοιχείων σχετικά με ένα πρόσωπο που περιέχει ευαίσθητες προσωπικές ή ενοχλητικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης προσωπικών μηνυμάτων ή εικόνων. Τρίκερι. Ξεγέλασμα του θύματος με απότοκο την αποκάλυψη μυστικών και ενοχλητικών πληροφοριών για να τα μοιραστεί και ο ίδιος διαδικτυακά. Exclusion. Ομή και σκληρή εξαίρεση ή και αποβολή κάποιου από ηλεκτρονική ομάδα στο διαδίκτυο. Bus boards. Διαδικτυακοί πίνακες ανακοινώσεων με πρόστιχες και κακόβουλες δημοσιοποιήσεις μίσους. Happy slapping. Προσωπική επίθεση σε ανυποψία στο θύμα, η οποία και βιντεοσκοπείται ή φωτογραφίζεται και μετά το εν λόγω διανέμεται ηλεκτρονικά. Text wars attacks. Δημιουργία συμμορίας με στοχευμένη αποστολή εκατοντάδων επιβλαβών μηνυμάτων με απότοκο τη συναισθηματική καταπώνηση. Online polls. Ψήφισμα επί επιβλαβών και υποτιμητικών θεμάτων από τους αναγνώστες της εκάστοτε σελίδας.